Πρόσωποι των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών οργανώσεων, συμπολίτες και συμπολίτισσες, φίλοι και φίλες. Για άλλη μια χρονιά συγκεντρωθήκαμε εδώ για να γιορτάσουμε τη μέρα της Εθνεγερσίας. Την ημέρα που το έθνος μας αποφάσισε και πέτυχε να λύσει τα δεσμά του τουρκικού ζυγού και να ξανασταθεί μετά από αιώνες σκλαβιάς όρθιο και περήφανο στο παγκόσμιο χάρτη. Κυρίαρχο της τύχης, της ζωής και του μέλλοντός του, συγκεντρωθήκαμε εδώ για να αποδώσουμε τιμές που τους αξίζουν σε εκείνους που δεν άφησαν να κοπεί το νήμα της ιστορίας μας, σε εκείνους τους οποίους χρωστάμε το ότι συνεχίζουμε να υπάρχουμε σαν έθνος και σαν κράτος. Η σημερινή εποχή όμως δεν είναι εποχή ανέφελων πανηγυρισμών. Σκοτεινά σύννεφα έχουν βαρύνει πάνω στον ελληνικό ουρανό και τις ψυχές όλων μας και μας επιβάλλουν περισυλλογή, μας υποβάλλουν ερωτήματα, μας οδούν σε μια πιο βαθιά από οποιαδήποτε άλλη ιστορική στιγμή αυτοσυνειδησία. Η ακτίνα φωτός αυτής της λαμπρής μέρας μπορεί άραγε να διανοίξει μέσα από αυτά τα σύννεφα ένα ξάστερο ουρανό. Μπορεί να φωτίσει κάποια αλήθεια κρυμμένη πίσω από αυτά. Να μας οδηγήσει σε ένα φωτεινό ουρανό ουσιαστικής αυτογνωσίας, εθνικού οράματος και αληθινής πίστης. Μιας πίστης που δεν θα χάνεται μέσα σε εύκολες ιτοκραυγές, σε ψευδεπίγραφους εθνικισμούς, σε παγιά φουσκωμένα πατριωτικά λόγια. Οι ηρωικές αυτές μορφές που θα στέκονται πάνω από τα κεφάλια μας με υψωμένα τα γιαταγάνια και τα καρδιοφύλια μοιάζουν να ρωτούν γιατί θυσιαστήκαμε, ποια πατρίδα υπερασπιστήκαμε με το αίμα μας και ποια Ελλάδα, για ποια Ελλάδα δώσαμε τις ζωές μας. Τα ερωτήματα είναι αμήλικτα και ο σημερινός Έλληνας, ο χαμένος μέσα σε ατέλειωτες οικονομικές αναλύσεις, ο πνιγμένος μέσα στην αγωνία της καθημερινής επιβίωσης, αυτός που βλέπει να αιωρούνται πάνω από το κεφάλι του ακατανόητη χρηματοοικονομική όρη, υπέροχα χρέη και δάνεια, ανυπολόγιστα νούμερα που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους του, βοτιγμένος σε ένα κυκαιώνα από αριθμούς, αναρωτιέται για το πώς βρέθηκε αυτός μόνος στο μάτι ενός παγκόσμιου κυκλώνα από τον οποίο απεγνωσμένα προσπαθεί να διαφύγει. Για το πώς είναι την περηφάνεια του να ραγίζει, την αξιοπρέπειά του να σφυλώνεται και το κυριότερο για το τι έχει απομείνει από αυτά που πραγματικά πίστεψε. Για το τι απέμεινε από την Ελλάδα της καρδιάς του. Για το αν υπάρχει ακόμη κάτι να πιστέψει. Κάτι στέρεο να πατήσει για να πιάσει κι αυτός το νήμα της ιστορίας και να παλέψει. Νιώθει έρμεο παντοδύναμων και απάνθρωπων δυνάμεων, έτοιμων να συντρίψουν. Μέσα του μια φωνή ψιθυρίζει, η πόλη σε άλλο. Ό,τι πίστεψε χάθηκε, αφήνοντας πίσω του μόνο ανελέητους αριθμούς, χωρίς ψυχή και αίμα. Ποιο κόμμα λοιπόν, ποια γη και ποια πατρίδα να υπερασπιστεί για να φανεί αντάξιος των προγόνων του και των παιδιών του. Ίσως αγαπητοί φίλοι και φίλες, συμπολίτες και συμπολίτισσες, αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα που τόσο επιτακτικά οι καιροί μας θέτουν, να ανακαλύψουμε εκείνο το καθαρό φως που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να παλέψουμε, να δώσουμε μάχες και να νικήσουμε, να ξαναβρούμε τι μας ενώνει με τόσες γενιές αγωνιστών που δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα πάντα για να κρατήσουν ζωντανό κάτι που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Εκείνη την ιερότητα, εκείνο το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής που χωρίς να το καταλάβουμε διαβρώθηκε από την ψεύτικη επέλαση της ευμάρειας, του χυδαίου ωφελημισμού, της καταναλωτικής ψευδέστησης, της άκρατης και αμοραλιστικής λατρείας του χρήματος, της θεοποίησης των αριθμών του ατομικισμού, της κατακριστικής εξουσίας, της αποθέωσης της ελληνικής ισχύως.
να ξαναβρούμε μια αλήθεια πολύ πιο ισχυρή από όλα αυτά. Αυτή που κρατάει χιλιετίες τώρα όρθια την Ελλάδα και τους Έλληνες όλους, εμάς, θεματοφύλακές της. Για αυτή την αλήθεια θα παραχωρήσω ταπεινά το λόγο σε κάποιον πολύ σημαντικότερο από μένα. Σε κάποιον που μέσα στον κατεχισμό του καπιταλιστικού υλιστικού ψευδοράματος, μέσα στη λέλαπα της οικονομικής ισοπαίδωσης λαών και εθνών, δεν έχασε ποτέ την ελληνικότητά του. Το μεγάλο μας νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ηλίτη, που μας θυμίζει ποια είναι η πραγματική, η αληθινή Ελλάδα. Τι είναι αυτό στο οποίο αξίζει και τώρα και πάντα να πιστεύουμε. Τι είναι αυτό που πραγματικά αξίζει να αγαπάμε και να υπερασπιζόμαστε σε όλους τους καιρούς, ακόμα και σήμερα στους πιο δύσκολους. Απέναντι σε όλους τους εχθρούς, ακόμα και τους πιο αδίστακτους. Ποιο είναι το αληθινό νόημα της Ελλάδας, της πατρίδας, αυτό που κανείς δεν μπορεί να αλώσει, να κλέψει ή να μιμηθεί. Αυτό που ψύχωσε όλους τους ήρωες που έδωσαν ζωές. Και καλεί όλους εμάς ο ποιητής, προφητικά αποκαλεί θεομηνιόπληκτους για τις κοσμογονικές αναταραχές του 21ου αιώνα. Έλληνες, να διασωθούμε πάση θυσία. Παραθέτω απόσπασμα της σκέψης και του λόγου του. Ελεύθερα, έτσι, όπως ελεύθερο και ανυπότακτο είναι το νόημά τους, το κοινό, δικό μας νόημα. Συμβαίνει, λέει ο ποιητής, να είμαι όχι συμπτωματικά μόνο, αλλά και οργανικά Έλληνας. Από την άποψη ότι κατοικώ το ίδιο ανάλλακτο ομηρικό τοπίο και ότι έχω στο αίμα μου τον Πλάτωνα. Στο συντομότατο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα σε 5 στίχους του Ήβικου και άλλους τόσους του Κάλβου, πρόφτασε να αφημιστεί από τον πρωτογονισμό και την ομοφαγία της εκείνη η ομάδα των λαών που επέτυχε στη συνέχεια να συγκροτήσει τα κράτη της Ευρώπης, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα. Κράτη βουτυγμένα στο συμφέρον, όπως η ποντική στο λάδι, η απόθυμη του Κέιμπριτζ, της Εκόλ Νορμάλ και της Σορβόνης κατάφεραν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να περπατήσουν πάνω στα χνάρια των μύθων που βρήκαν δοσμένους. Τις Αντιγόνες, τους Ιδίποδες, τους Ορέστιδες, τις Ηλέκτρες, λησμονώντας ότι μέσα στο λεξιόγιο τους υπάρχουν σύν της άλλης και δεκάδες χιλιάδες λέξεις της ελληνικής. Και το πιο διασκεδαστικό κατά τα να είναι ότι μήτε πήγε ποτέ ο νους τους, ότι μετά από 3.000 χρόνια ο ίδιος λαός στην ίδια γη εξακολουθεί να ομιλεί την ίδια γλώσσα, με την έννοια ότι και ο λιγότερο αγράμματος και κυρίως αυτός, ο Ποροπόλης, ο Αρτοπιός, εξακολουθεί να λέει τον ουρανό, ουρανό και τη θάλασσα, θάλασσα. Η σκέψη των Ιώνων, η πρώτη λυρική φωνή στην ποίηση, η υπακοή του μαρμάρου στο ανθρώπινο χάδι, το τρίγωνο των βουνών κατεβασμένο στο αρχιτεκτόνημα, ο Σοκράτης, ο Ιησούς, όλα ή σχεδόν όλα γύρω από το σχολείο αυτής της θάλασσας. Τι συμβαίνει λοιπόν, αν σκεφτόμαστε όπως οι εκατομμυριούχοι, το φαινόμενο είναι αμελετέο και ο κόσμος ασφαλώς πολύ μεγάλος για να συζητάμε αυτά. Όμως η σελήνη των ηλεκτρονικών εγκεφάλων φοβούμε ότι θα εξακολουθεί να είναι, είτε το θέλουμε είτε όχι, κατώτερη από τη σελήνη της αυτός. Μπορώ να πω σίγουρα ότι ένα ρολόι, λέει ο μεγάλος μας ποιητής, θα με ενδιέφερε περισσότερο, εάν αντί να λέει την ώρα, ευωδίαζε τριαντάφυλλο. Όπως μια χώρα ή μια τοποθεσία θα με γοήτευε πολύ περισσότερο εάν λεγόταν άθος αντί για ασφαλεία. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν την κάνω Γερμανός. Από τους πολύποδες των κριτικών Αγίων ή τα φτερωτά των πρόσφατων τοιχογραφιών της Σαντορίνης, από τα γυμνά στήθη των Μινωικών γυναικών ή τις τρίαινες των ψηφιδωτών της Στήλου, από το θαλασσινό ανάμεσα σε δύο κολόνες άνοιγμα κάποιου ναού, ξεσηκώνεται κάποια αίσθηση, αγία, που χωρίς καμία δυσκολία έρχεται να καθίσει σαν να μην συνέβαινε τίποτα στον ασβέστη των εξοπλισιών, στα μελαψά πρόσωπα των οσίων της ορθοδοξίας μας, στις αψηλωτές καμάρες των σπιτιών της Ήπνου ή της Αμοργού, στα μπλε και στα κίτρινα της πιο φυγητογής της Αρόβαρκας. Η απαρίθμιση φαίνεται να είναι, αγαπητοί συμπολίτες και συμπολίτες, εξαφαίρετη. Ως ένα σημείο είναι άλλωστε.
σκόπι μας προγμένοι, ώστε να δείξει κάτι που συντελείται πιο μυστικά στις πτυχές μιας κοινότητας. Μπροστά στη ράχη της Έρηφος, όταν ανεβαίνει ο ήλιος, ο νους ξεπερνιέται από μερικά κύματα και λίγες πέτρες. Το Αιγαίο λέει και ξαναλέει, εδώ και χιλιάδες χρόνια, με το στόμα του φλίσκου σε ένα μήκος ακτών απέραντο. Αυτός είσαι. Εμπρός, ας ανηφορήσουμε όλοι μαζί τις ίδιες θάλασσες. Έτσι κι αλλιώς, στα μέρη τα δικά μας, ό,τι ώρα μας αρέσει είναι. Κι ας λένε τα κρίνουιτς ό,τι θέλουνε. Με μια προϋπόθεση όμως, πως είναι κυανή, λευκή και γήινη η δάτινη συνάμα. Τις ο αληθής κύριος του τόπου, ο άνθρωπος. Αυτές, φίλοι και φίλες, τις ίδιες θάλασσες ανηφορίζουμε εδώ και αιώνες. Τις θάλασσες του πολιτισμού, της γλώσσας, της σκέψης, της ιστορίας μας. Σε αυτά τα νερά βαφτιζόμαστε από γενιά σε γενιά. Αυτό το νόημα και η αλήθεια μας. Αυτά είναι τα κοιμήλια και οι θησαυροί μας, που επί χιλιετίες τώρα διασώσουμε από αμέτρητες επιθέσεις και επιβουλές. Γι' αυτά έδωσαν τη ζωή τους οι ήρωες του 21, οι ήρωες της Αντίστασης, οι ήρωες του 40, οι ήρωες του 114, οι ήρωες του Πολυτεχνείου. Γι' αυτά θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κι εμείς, όσα δεινά κι αν μας απειλούν, όσες θυσίες κι αν χρειαστούν. Μα πάνω απ' όλα στέκει η δική μας συνείδηση, στέκει ο άνθρωπος ως μέτρο των πάντων. Η ανθρώπινη ανάσα, το ανθρώπινο βλέμμα, ο άνθρωπος που διαμορφώνεται από τον ελληνικό χώρο με τις θαυμαστές ισορροπίες του και τις πολύτροπες σημασίες του. Όσο ζούμε σε αυτόν τον τόπο, έχουμε μάθει από αυτόν αλήθειες που κάποιοι άλλοι δυστυχώς αδυνατούν να συλλάβουν. Αν μεγαλούργησαν οι Έλληνες και είναι ικανοί και πάλι να μεγαλουργήσουν, είναι γιατί ο τόπος αιώνες τώρα μας διδάσκει πόσο λάβουν η ηθική, η φιλοσοφία και η αισθητική μέσα στο απλό και το καθημερινό. Φτάνει να κοιτάξεις τον κόσμο, συμπολίτες και συμπολίτες σαν Έλληνας. Τότε θα δεις την ομορφιά στο ταπεινό βότσαλο, τη σοφία στην πολύχρονη ελιά και τη δικαιοσύνη στο καθαρό βλέμμα του ανθρώπινου μόχθου. Και όλα αυτά μαζί, αρμονικά, μέσα σε ένα τραγούδι της δρομιοσύνης. Αυτά τα τόσο απλά, τα τόσο πολύτιμα, αυτά τα ανεκτήμητα μα όχι ανταλλάξιμα στις παγκόσμιες αγορές, δεν χωρούν σε αριθμούς. Μα είναι αυτά που είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, κινητοποιούν τις μεγάλες ψυχές και γεννούν τις μεγάλες πράξεις. Είναι αυτά που τρέφουν εκείνο που συντελείται μυστικά στις ψυχές της ελληνικής πατρίδας, όπου γης, που κατεβάζουν το θεϊκό στο μέτρο του ανθρώπινου και το ανθρώπινο στο θείο. Είναι αυτά που μας ενώνουν και μας έρουν στο ύψος του ήρωα. Αυτά που αρωματίζουν το ανεπαίσθητο αεράκι που σηκώνεται από τη θάλασσά μας και μας μεταφέρει μια αίσθηση άγια σαν την ευλογία της Θεοτόκου που γιορτάζουμε σήμερα. Και αυτό το αεράκι έχει μια κρυφή δύναμη που κανείς δεν μπορεί να νιώσει αν δεν είναι Έλληνας. Μια δύναμη που σπίγει γροθιές, που σφυριλατεί θέληση ακατάλητη, που μας κάνει να βαδίζουμε στα χνάρια των προγόνων μας και να παλεύουμε για ό,τι πιο ιερό εκείνοι μας κληρονόμησαν, για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, ελεύθερη, περήφανη, για μια Ελλάδα φτιαγμένη από ανθρώπους και όχι αριθμούς, για μια Ελλάδα που κουβαλάει ψυχή της θάλασσας και μυρωδιά πέφτουν. Αυτοί είναι συμπολίτες και συμπολίτισσες η δική μας Ελλάδα και για αυτήν αγωνιζόμαστε με νύχια, με δόντια, τώρα και πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ.